πάλι φίλες και φίλοι του PCX Mods. Καλώς ήρθατε στο hands-on του Samsung Galaxy Grand Wide Neo. Είχαμε κάνει το unboxing πριν λίγο καιρό, χρησιμοποιώ το τηλέφωνο για περίπου μία εβδομάδα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Τώρα μαζί θα πάμε να δούμε τα specs του και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με αυτό το τηλέφωνο. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή για όσους θέλουν ένα τηλέφωνο στη μεσαία κατηγορία, δηλαδή από 200 μέχρι 300 ευρώ. Υπάρχουν αρκετοί ανταγωνιστές, αλλά πιστεύω ότι το όνομα και η γύση της Samsung δεν αντικαταστάται με τίποτα. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι η οθόνη του, όπως μπορούμε να δούμε, είναι αρκετά καλή. Δεν είναι ούτε HD ούτε Full HD, είναι 840x480. Αντίθετα, σε σχέση με κάποια άλλα τηλέφωνα που έχω κρατήσει στα χέρια μου, το συγκεκριμένο δίπλα-δίπλα με μια Full HD οθόνη δεν έχει να ζηλέψει κάτι. Αντίθετα, η οθόνη του είναι πάρα πολύ καλή, ευκρινέστατη στα παιχνίδια και σε κάθε είδους εφαρμογή. Πάμε λοιπόν να δούμε τα χαρακτηριστικά του. Διαθέτει 5 inches οθόνη. Ο τύπος της οθόνης είναι TFT Capacitive Multi-Touch στα 840x480, όπως είπαμε και προηγουμένως. Το λειτουργικό είναι Android 4.2 Jelly Bean. Ο επεξεργαστής χρονίζεται στο 1.2 GHz. Είναι Quad Core, δηλαδή τετραπύρινος. Η εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου είναι 8 GB, με την μνήμη RAM να ανέρχεται στο 1 GB. Το 1 GB RAM είναι αρκετό για κάθε εφαρμογή, για τα περισσότερα games που βγαίνουν για το Android μέχρι σήμερα. Η επέκταση της μνήμης του τηλεφώνου μπορεί να γίνει μέχρι τα 64 GB με τη χρήση microSD κάρτας. Η κάμερά του είναι 5 megapixel, η πίσω κάμερα, η μπροστινή κάμερα 2 megapixel. Έχει δυνατότητα λήψης βίντεο με την πίσω κάμερα στα 720p, στα 30 frames. Και η μπροστινή του κάμερα είναι VGA. Η μπροστινή του κάμερα για selfies είναι αρκετά καλή. Αρκετά καλής απόδοσης, δεν αποδίδει τόσο καλά στο λιγοστό φως. Αυτό είναι βέβαια και το μειονέκτημα όλων των καμερών των κινητών τηλεφώνων, ότι στο ελάχιστο φως δεν αποδίδουν τόσο καλά. Okay, με τα specs πάμε να δούμε λίγο το μενού του. Το μενού του τηλεφώνου. Πηγαίνοντας κάτω δεξιά στις εφαρμογές, μας ανοίγει τρεις καρτέλες ουσιαστικά με όλα τα προεγκατεστημένα προγράμματα. Διαθέτει όλες τις τελευταίες εφαρμογές όπως Google Chrome, Internet Explorer κλπ. Βέβαια θα χρειαστεί να συνδέσουμε το τηλέφωνό μας με ένα λογαριασμό Gmail για να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε όλες τις δυνατότητες που μας παρέχει. Υπάρχει ήδη η εφαρμογή Play Store, υπάρχουν οι κάρτες της Google, εγγραφή φωνής, ραδιόφωνο και ενσωματωμένη πλοήγηση. Μια πολύ ωραία εφαρμογή είναι η εγγραφή φωνής, όπως μπορούμε να δούμε. Το μικρόφωνο του Samsung Grand Wide Neo είναι αρκετά καλό, η απόδοσή του είναι πάρα πολύ καλή στις κλήσεις. Το προτείνω ανεπιφύλακτα για το μικρόφωνο του, αν κάποιος ενδιαφέρεται για την ποιότητα του ήχου. Πάμε να κάνουμε και μία εγγραφή που θα τη συμπεριλάβουμε στο βίντεο. Όπως είπαμε και προηγουμένως, η απόδοση του μικροφώνου είναι πάρα πολύ καλή, θα την ακούσετε και εσείς στο βίντεο. Κάνουμε μία παύση. Το αρχείο αποθηκεύτηκε. Πάμε λίγο να δούμε τις ρυθμίσεις του.
είναι το μενού των ρυθμίσεων. Δεν έχουμε να δούμε κάτι στο συγκεκριμένο μενού, κάτι που να είναι αρκετά ενδιαφέρον. Το πρώτο πράγμα το οποίο κοίταξα όταν πήρα το τηλέφωνο είναι να μπορέσω να αλλάξω το φόντο πίσω. Διάλεξα αυτόν τον κινούμενο φόντο και να αλλάξω την όταν ανοίγει το τηλέφωνο. Η εικόνα αυτή ήταν προεγκατεστημένη στο τηλέφωνο. Περνάμε το δάχτυλό μας και ανοίγει η οθόνη. Όταν θέλουμε τηλέφωνο, τα γράμματα είναι αρκετά μεγάλα και έχουμε άμεση επιλογή ανάμεσα στις δύο κάρτες, καθώς και βίντεο κλήση. Από εδώ μπορούμε κατευθείαν να πλοηγηθούμε στο αρχείο των κλήσεων, στα αγαπημένα και στις επαφές. Θα ήθελα να πω ότι τα αγαπημένα τα φτιάχνει από μόνο του βάσει των κλήσεων που κάνουμε. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, το hands-on για το Samsung Galaxy Grand White Neo. Αν έχετε κάποια απορία, αφήστε την κάτω στα σχόλια και θα σας την απαντήσουμε. Κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε, εγγραφείτε στο κανάλι μας αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Βρείτε μας σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί φωτογραφικό και οπτικο-ακουστικό υλικό με τη χρήση της κάμερας του Samsung Galaxy Grand White Neo.